λογαριασμοί και λάθος υπολογισμοί και σαν να μην φτάναν όλα αυτά στην Αττική το απόγευμα για πυροσβεστήρα πήρα κλείσει 80 ευρώ και μες στην καντεμιά μου μες στο πανικό πηγαίνω βάζω τα καλά μου παίρνω ό,τι έχω βγαίνω και χορεύω, χορεύω ό,τι προβλήματα έχω στην άκρη τα αφήνω ξεδίνω παίρνω φόρα πάω στο μπαρ βάζω τεκίλα και πίνω και πίνω για τη στιγμή, για τη χαρά, για την παρηγοριά απ' τη μια, από την άλλη καρδιά βραδύ καρδία παίρνω χάπια για την αϊπνία σαν ταινία βγάζει πιστόλι εφορία σηκώνω τα χέρια φωνάζω για φόνο τους λέω θέλω χρόνο αφού χρόνια πληρώνω και σαν να μην φτάναν όλα αυτά στην Αττική τα απόγευμα για πυροσβεστήρα πήρα κλείσει 80 ευρώ και μες στην καντεμιά μου μες στο πανικό πηγαίνω βάζω τα καλά μου παίρνω ό,τι έχω βγαίνω και χορεύω, χορεύω ό,τι προβλήματα έχω στην άκρη τα αφήνω, ξεπίνω παίρνω φόρα πάω στο μπαρ βάζω τεκίλα έτσι ρε παιδί μου αφού χθες κλείσαμε με Λεωνίδα Μπαλάφα. Α, ξεκινάμε σήμερα με Λεωνίδα Μπαλάφα. Χθες κάπως γκαζάτα κλείσαμε με Λεωνίδα Μπαλάφα. Σήμερα κάπως έτσι καλοκαιρινά, νοχελικά, αράθημα με Λεωνίδα Μπαλάφα. Καλημέρα Μάρια, καλή εκπομπή. ΑΟ Καβάλα, μια ζωή. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα σε ολάκερη την Καβάλα, η οποία στηρίζει πρωινές αλλά και βραδινές από ό,τι αποδεικνύεται ασλαμολογίες. Ό,τι προβλήματα έχω στην άκρη τα αφήνω, ξεπίνω. Παίρνω φόρα, πάω στο μπαρ, βάζω τεκίλα και πίνω, και πίνω. Για τη στιγμή, για τη χαρά, για την παρηγοριά. Λοιπόν, να δώσω τρόπους επικοινωνίας. Φυσικά στο Facebook του Flash 99,4. Το 99,4 είναι μεγάκυκλη στα FMs. Μην μπερδεύεστε έτσι. Πόπο, έχει έρθει μια, εκεί απέναντι μια καρακάξα. Τι είναι, και έχει κάτσει τέλεια άψογα στην κορυφή ενός κυπαρισίου. Και που δεν είναι ακριβώς κυπαρισάκι. Αυτό νομίζω κυπαρισάκι. Ναι, όχι Παρίσι, κυπαρίσιο, κυπαρισάκι. Τέλεια ακριβώς. Σε έναν χώρο πρέπει να έχει 1,5 εκατοστό και προσγειώθηκε τέλεια ακριβώς και κοιτάζει περήφανα τριγύρω. Πόσο τη ζηλεύω την καρακάξα. Λοιπόν, Facebook του Flash 99,4 επικοινωνία. SMS-ικά, πληρωγή στο κινητό σου Flash με αγγλικά σύμβολα FLASH. Αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, το αποστέλεις στο 19619. Και έχω και τηλεφωνική γραμμούλα ανοιχτή, 2310-540-801. Έτσι το πω άλλη μια φορά, 2310-540-801. Όποιος καλέσει να πει και μια καλημέρα τρυφερή ευγενική στον Χρήστο τον Άκο που έχω και σήμερα μαζί μου. Δηλαδή μην το σηκώσει και πει, ναι εγώ δεν γράμμι στον άλλο να μιλήσω. Αυτά τα μπορώ αυτά. Ή ξέρω εγώ, γραμμή να μιλήσω στον αέρα θέλω. Ναι, πες μια καλημέρα πρώτα. Καλημέρα Χρήστο, καλά είσαι, έχει ώρα που ξύπνησες. Θα σου πει, είμαι από τις 5.30 ώρες στο πόδι. Αυτά, όμορφα πράγματα, τρυφερά μην είστε, οκ. Okay. Χρήστο Νάκο, έχω γνήσει ο τέκνο της περήφανης αμπελοκυπιώτικης γης, της αυθεντικής, έτσι, της αλωνικιώτικης, όχι της Μαϊμού, της αθηνέζικης, που νομίζουν ότι αμπελόκηποι είναι η αυθεντική κάτω στην Αθήνα. Εδώ είναι η αυθεντική, ούτε και η Φυσιά είναι η αυθεντική κάτω, εδώ είναι. Κάτω είναι η Μαϊμού, οι αθηνέζικες. Προβλήματα έχω στην άκρη τα αφήνω, ξεδίνω. Παίρνω φόρα, πάω στο μπαρ, βάζω τεκίλα και πίνω, και πίνω. Για τη στιγμή, για τη χαρά, για την παρηγοριά. Συγγνώμη, Μιχάλη, είσαι εντάξει. Μιχάλης από Χαλκίδα, λατρεμένος. Καλημέρα Μάρια, καλημέρα Μόντε Κρίστο. Πω, Παρασκευή σήμερα. Συγγνώμη, Πέμπτη δεν είναι σήμερα.
Ναι, ξέρεις, γιατί είμαι παιδιά λίγο χάλια, αλλά ξέρεις, σε φάση, ναι, αυτό λέω τόσο πολύ. Πόρε τώρα σουρεάλ, έκανε στην άκρη λίγο ο Χρήστος, απέναντί Μονάκος, και βλέπω ότι έχει τη φόρμα τη μαύρη με το κλασικό σηματάκι Adidas, όχι το πολύ κλασικό, αυτό της τελευταίας 20ετίας τέλος πάντων, στα αριστερά, και τις κλασικές ρίγες τις άσπρες, και μπροστά μου έχω φωτογραφία την... από Εψέπα στη Λομιχάλη τη Νιουκάστλ, την Αντίντα, τη μαυρόασπρη. Δεν φτάνει, είναι μόνο στου ώμου την έχει το σήμα. Έτσι είναι πολύ ωραία φόρμητσα. Μπράβο, ρε Χρήστο. Μπράβο, πού την καβάντζωσε αυτήν. Κάπου την καβάντζωσε, δεν υπάρχει περίπτωση. Και έχω μπροστά μου τη φωτογραφία Εψέπα στη Λομιχάλη, εργοστάσιο Αντίντα, το Νιουκάστλ 90s. Που οι γυναίκε φτιάχνουν τη φανέλα τη Νιουκάστλ. Και λέω, ρε, εσύ τι έγινε, λίγο σουρεάλ, ξέρεις. Λέω, τι έχει ο καφέ πρωί-πρωί που πίνω, α πούμε. Λες κάτι τρέχει, δεν πάει καλά με μένα. Άσπρο μαύρο, Adidas στην οθόνη του υπολογιστή. Βλέπω τη φόρμα του Χρήστου και λέω ότι όλα χορεύουν στο κεφάλι μου κάπως περίεργα. Και λέω ότι. Α, διευκρινίζει τώρα ο Χρήστος. Είδες τι είναι ένα γράμμα, λοιπόν. Εδώ στο μήνυμά σου φαίνεται. Πω, Παρασκευή σήμερα. Τώρα το στέλνει σωστά. Προ Παρασκευή, ήθελα να πω. Έτσι ναι. Έτσι ναι. Γιατί λέω τόσο πολύ πια έχασα τις μέρες ο χαμένος. Για την παρηγοριά. Ο Απόστολος συγκλονιστικός. Μου αρέσει που συνεχίζει από το εψεσινο πρωινό του μήνυμα. Μου το έστειλε γύρω στις 7 και 4, 8 και 20, που έλεγε για το ότι έχουμε να τα πούμε από τότε από την επομένη του Liverpool Ατλέτικο, που με άφησε η δικιά μου, με χώρισε και πέρασε αφιαλτικά. Δεν μπορούσα καν να σε ακούω. Έχετε γενέθλια το ίδια μέρα, 8-6. Ναι, αυτό είναι. Ναι, εντάξει. Μπράβο, ρε Χρήστο, πέταξε το έτσι, αγόρι μου. Δώσε λιγάκι, δώσε. Απλή ελληνική, ιρλανδέζικη, λαϊκή μουσική. Τεράστιη θηλίζει, αγαπημένη. Λέει σήμερα, το έκανα μία ερώτηση, αν τον έχω γνωρίσει και τα λοιπά, αν έχει έρθει στη Μαρμίτα. Λέει, καλημέρα Μάριε. Όχι, δεν με γνώρισε στη Μαρμίτα. Ξέρεις, κανονική ροή, σαν να έχει γίνει ερώτηση πριν από 5 λεπτά. Παρένθεση, από το χθεσινό μήνυμα που ρώτησες, κλείνει παρένθεση, αλλά σε έχω δει χίλιες φορές στο γήπεδο και έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Άντε ρε Απόστολε. Ναι, χίλιες φορές στο σεμά του Ηρακλέους προφανώς. Ήθελα στα γενέθλιά σου να σου δώσω ένα κασκόλ που μου είχε δώσει ο Κυριάκος ο Φιτίλης. Ανατριχιάζω, αλλά με τον κορονοϊό δεν μπόρεσα. Πρωινάσος του Ηρακλέους, έτσι ο Κυριάκος, παικτούρα. Μπαίνω χειρουργείο σήμερα, οπότε θα μπορώ να σε ακούω τα πρωινά. Καλή εκπομπή, ραδιοφωνική μου καψούρα, χίλια χρόνια Ηρακλής. Απόστολε, σταυρώνω δάχτυλα για σένα, προσεύχομαι για σένα, παλικάρι μου, να πάνε όλα καλά. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις, λίγο με τσακίζεις, έτσι. Το εννοώ, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Απόστολε, να πάνε όλα καλά, ρε. Αχ, καλημέρα Μάριε, με δύο θαυμαστικά, λέει η Ιφηγένεια. Θα προτιμούσα να βάζετε, παιδιά, ο αριθμός των σημείων της τήξης να είναι μονός. Δηλαδή θαυμαστικά ή αποσιωπητικά να είναι ο αριθμός να είναι μονός, όχι ζυγός. Το υπέρεκτιμο Ιφηγένεια, πίστεψε με. Έβηχο το χαλί της εκπομπής, γουστάρεις έτσι, το κύμα Κωνσταντίνος Β', αλλά 7 με 7 26 νόμισε ότι μου χάλασε το λάπτοπ. Η αναμονή σκοτώνει, λυπήσου μας. Τρία θαυμαστικά
Αυτό ακριβώς θέλω. Η αναμονή σκοτώνει. Τρία αποσιοποιητικά και με απόσταση. Λυπήσου μας. Τρία θαυμαστικά. Ηφηγένεια, με έχεις φτιάξει. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Η Ηφηγένεια είναι επειδή πάρα πολλά παιδιά δεν είναι από Σαλόνικα και έχεις κερδίσει το διαγωνισμό, ξέρεις, είναι μέχρι και Παρασκευή που μας έρχεται. Δηλαδή μέχρι αύριο, συγγνώμη, μέχρι και αύριο. Εντάξει, άντε μέχρι και Σάββατο. Για τον δάσκαλο τον έχεις κερδίσει εσύ, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, δάσκαλο έχεις κερδίσει. Μέχρι και αύριο, άντε και το Σάββατο. Το όνομά σου έχει δοθεί, δεν ξέρω αν ήδη πήγες. Και το λέω αυτό επειδή κάποια πολλά παιδιά δεν είναι από εδώ, δεν είναι από Θεσσαλονίκη. Και το λέω και στα γυαλιά και οτιδήποτε άλλο δίνω, ότι υπάρχει κάποιο όριο, όταν υπάρχει κάποιο όριο χρονικό. Γιώργος, το μήνυμά του πλέον έχει γίνει τόσο κλασικό όσο το καλημέρα Μάρικα λίγο μπει ο καβάλα μια ζωή του Νικόλαου. Ο Γιώργος, καλημέρα, μασχαλοποδολάγνε της καρδιάς μας. Πόδια και μασχάλες μόνο, Γιώργο αγόρι μου. Μασχάλες και πόδια μόνο, μη μασάζ. Με φτιάχνεις κανονικά, παικταρά. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι κάποιες και κάποιοι με έχετε ήδη χαρακτηρίσει μέγα ψεύτη. Για ποιο λόγο? Επειδή είπα εψέ ότι κατά 99% θα δίνω σήμερα προσκλησούλες για την πρεμιέρα της παραστασάρας Γκόλφο, για το αριστούργημα του Σπυρίδωνος Περεσιάδη. Ο Ασλαμάς ψεύτης δεν είναι. Τουλάχιστον δεν γίνεται ψεύτης όταν δεν υπάρχει λόγος. Να υπάρχει, ναι, να γίνω. Όταν δεν υπάρχει λόγος, δεν είμαι ψεύτης, δεν γίνομαι ψεύτης. And you may find yourself behind the wheel of a large automobile. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. Έτσι, ίσως βρεις τον εαυτό σου μια μέρα σε ένα πανέμορφο σπίτι με μια πανέμορφη γυναίκα και πεις πού τα βρήκα εγώ αυτά, αναρωτηθείς πότε τα βρήκα εγώ αυτά, πού βρήκα το ωραίο σπίτι, πού βρήκα την ωραία γυναίκα, αναρωτιέται ο ιδιοφυής κύριος David Byrne, η τεράστια Talking Heads, μια μπάντα που πραγματικά καθαρά δικός της ήχος, όρισε τα άπειρα πραγματάκια και επηρέασε άπειρες μπάντες, τεράστια Talking Heads. Λοιπόν, δίνω τρεις διπλές προσκλησούλες. Ούτε μία ούτε δύο. Τρεις διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης Γκόλφο. Πρέπει να έχω δει Γκόλφο 4-5 φορές. Ξαναβλέπω άλλες 30, δεν σχολιάζω. Το αριστούργημα του Σπυρίδωνος Περεσιάδη, γραμμένο το 1800, τόσο δεν είναι, ή κάνω λάθος. 1893. Καλά θυμάμαι. Το 1800 τόσο που είπα, το 93, το θυμόμουν από την άλλη μαρτία μου. Είναι αύριο στον αύριο χώρο της Μονής Λαζαριστών. Ξεκινάει 9 και 4. Δίνω τρεις διπλές προσκλήσεις με την σφραγίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Χρήστου Παπαδημητρίου. Με 5 ηθοποιούς επισκηνής να παίζουν όλους τους ρόλους προεξέχουσας της αγαπημένης της Δάφνης Λαμπρόγιαννης. Ξέρω ότι έχω πολλούς ακροατές που πεθαίνουν με Δάφνη Λαμπρόγιαννη, καλά και σαν ηθοποιό, αλλά κυρίως σαν γυναίκα. Το θυμάμαι, οπότε έκανα αναφορά στη Δάφνη Λαμπρόγιαννη και άλλη φορά που έχω δώσει παραστάσεις, κούτρα προσκλήσεις για παραστάσεις με Δάφνη Λαμπρόγιαννη, μου στέλναν κάποια άτομα πάρα πολύ πορωμένα με τη Δάφνη Λαμπρόγιαννη ως γυναίκα. Και εγώ είμαι μέσα αυτούς. Μου αρέσει πάρα πολύ, πέρα από ότι είναι πολύ 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 καλή ηθοποιός η γυναίκα, έτσι. Καλά, εντάξει, ρολάρα και μεγάλες στιγμές στο «Είσαι το τέρι μου». «Είσαι το τέρι μου» έβλεπες, Χρήστο? Λίγο έβλεπες. Πρέπει, ναι. Δεν είναι πολύ της γενιάς σου, αλλά πρέπει. Οι γονείς σου πρέπει να βλέπανε Καρφωτά και ο μεγάλος σου αδερφός. Λογικά, έτσι λέω εγώ. Που το παιδί από ό,τι μου έχει πει είναι διάνοια και είναι μεγάλο μυαλό και μορφή ο αδερφός σου. Τι να, αν έχετε να, υπάρχει, να συνυπάρχει με σένα που είσαι απλά ένα. Εντάξει, ένα κοινό νους να κάνουμε. Δεν πειράζει. Το παιδί να είναι καλά, ο αδερφός σου.
Λοιπόν, οπότε ξέρετε τι θέλω. Η συμμετοχή μόνο στο Facebook του Flash, όχι SMS-ικά για τον διαγωνισμό, μόνο στο Facebook. Πέρα από το οτιδήποτε άλλο στέλνεις, γράφεις μέσα θέατρο. Αυτό έτσι, θέατρο. Είναι τρεις διπλές προσκλήσεις, αύριο Παρασκευή 9 και 4 στον υπέροχο αύριο χώρο της Μονής Ναζαριστών. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 παρά ένα πρώτο λεπτό. Once in a lifetime. Καλημέρα Μάριε με τις μουσικάρες σου και όχι μόνο, λέει ο σοφός, σοφότατος Μπότζακ Χόρσμαν. Δηλαδή όταν λες και όχι μόνο, πες κάτι άλλο ρε εσύ, Μπότζακ Χόρσμαν, κάτι εκτός από μουσικάρες, πες κάτι άλλο, αν θέλεις, δηλαδή αν κάνεις κέφι, αν έχεις τον χρόνο, αν. Καλημέρα Μάριε και σε όλο το team, πάω στα μέρη σου με 1, 2, 3, 4, 5 θαυμαστικά, έτσι, μπράβο. Δεν θα ήθελα 4 ή 6, με 5 κανονικά. Να είσαι καλά Δημήτρη, καλό δρόμο, καλή επιστροφή, φιλιά εκεί στα μέρη μου, Καρατζόβα, εκεί που φυσάει Καρατζοβίτης, δηλαδή έχω συγγενείς εκεί πέρα, έτσι, κάτι πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο, 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 9 ξαδέρφια. Οπότε πήγαινα εκεί με πιτσερικάς, ξέρεις, φτιαχνόμουν αυτό το κλασικό το ελληνικό, τι νούσες εσύ, με ρωτούσανε. Τι νόσεις εσύ, κατευθείαν ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό, τι νόσεις εσύ, και έλεγα εγώ, του μπαμπά μου ας πούμε, και μου, άλλη, ποιος τι νόσεις, ξανά, τι νόσεις, αυτά εκεί, ο ένας του άλλου, του ξαδέρφου, του θείου, του ανιψίου, του κουμπάρου, του, έλεγε ο πετώνα άλλος στο καφενείο, είναι ρε εσύ του Στράτου, του Φώτη που είχαν τις αγελάδες πάνω, στην πάνω μεριά, ποιο, ρε, της κουμπάρας της Χαρούλας που παντρεύτηκε τον Τάσο, που είχε πεθάνει ο παππούς του στο χωράφι μέσα. Χατρελνόμουν εγώ, τα γούσταρα, φτιαχνόμουν όμως. Καλό δρόμο Δημήτρη, καλό δρόμο. Χτύπα έχει, το ξέρω ότι κάτσε καλά σουβλάκι, έτσι. Κάτσε καλά σουβλάκι και πάρα πολύ. Και πολύ φτηνό. Και ωραία κορίτσια η περιοχή. Ωραία κορίτσια. Άντρες όχι τόσο. Άντρες όχι τόσο, αλλά κορίτσια έχει ωραία, ωραία. Drive, drive των Cars. Αλλά εδώ πέρα από τους Scorpions να πούμε. Μια μπάντα που έχει έρθει μια-δυο φορές στα μέρη μας.
Λοιπόν, είστε τρελοί, ρε, στα αρρώστια. Ο Μιχάλης, επειδή προφανώς άκουσε χθες, έκανε ένα σχόλιο για τον γκολ που τρώει η United προχθές το 92, 93, 95, 8 που το τρώει. Μου στέλνει φωτογραφία την φάση του γκολ. Μάρια, εδώ είναι τον γκολ που τρώει η United από το corner. Κοίτα ποιον μαρκάρει ο Μαγκουάιρ. Ο Μαγκουάιρ έχει κάνει το τραγικό, πάει πάνω στον. Ο Μπιζάκα είναι αυτός. Το δεξί μπακ της United, ο Άγγλος. Που πήραμε από την μπάλα, αυτό έπρεπε να είναι. Ναι, και μένουν να μαρκάρει στι παίκτες τη Southampton. Ναι, πραγματικά τραγικό. Έχουμε κύπελο τώρα. Παίζουμε εμείς την Κυριακή το απόγευμα, αν θυμάμαι καλά, με την Chelsea. Και το Σάββατο παίζει η Arsenal με την Manchester City. Η οποία Arsenal επίσης έκανε καλαμπούρι με την έξω από εδώ. Την Demek πρωταθλήτρια. Οκ. Okay. Δημήτρης, βάλαμε για θέατρο, έτσι για το καλό. Μπήκε κιόλας, αγόρι μου, δεν τίθε θέμα. Στα καπάκια και η Ελένη, καλημέρα, Μάρη, καλή εκπομπή. Βάλαμε για θέατρο, Ελένη, μπήκες κι εσύ, νομίζω, από τις σταθερές παρουσίες. Όταν τουλάχιστον δίνω προσκλήσεις για θέατρο και συναυλίες, αν ενθυμούμε καλώς και από ό,τι βλέπω σε προηγούμενα μηνύματά σου. Yeah. Who's gonna hang it up? When you come, who's gonna pay attention to your dreams? Who's gonna block your ears when you? Καλημερίζω Μίνα Φεντούλη. Καλημερίζω Μίνα Φεντούλη. Σήμερα με άλλο GQ, με άλλη κόμωση. Έχει το περιθώριο αυτό η Μίνα, εγώ δεν το έχω. Θα προσπαθώ και εγώ να κάνω διαφορετικά τα μαλλιά μου. Ο Νάκος κάτι κάνει καμιά φορά, ανάλογα με το πώς κοιμηθεί, πατιούνται, κάνουν, ράνουν, ό,τι να είναι. Εγώ δεν έχω και μεγάλο περιθώριο. Ο Μπότζακ Χόρσμαν στο ερώτημα με το μουσικάρες και όχι μόνο, και του λέω πες κάτι άλλο με στο όχι μόνο, τι συμπεριλαμβάνεις, λέει, Μάριε, στα όχι μόνο περιλαμβάνονται και οι εμπειρίες που μοιράζεσαι μαζί μας στον αέρα. Στο θέμα μέρος με ωραίες γυναίκες, έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει ένα μοτίβο. Όπου έχει ωραίες κοπέλες, οι άντρες δεν είναι τόσο ωραίοι και τούμπαλιν. Το έχεις παρατηρήσει και εσύ? Ναι, είναι η απάντηση. Θεωρώ χαρακτηριστικότατο μέρος τα Γιαννιτσά. Πολύ ωραίες κοπέλες, όχι όμορφοι άντρες. Συγγνώμη τώρα που με ακούν στα Γιαννιτσά και στραβώνουν, ας πούμε, Γιαννιτσιώτες. Το έχω παρατηρήσει. Το έχω παρατηρήσει. Δηλαδή, και όχι μόνο μέσα στα Γιαννιτσά, και σε μια ακτίνα 10-15 χιλιόμετρων τριγύρω, αλλά κυρίως στα Γιαννιτσά. Δηλαδή, τι εξήγηση να δώσω τώρα, sorry, δεν ξέρω. Ναι, μαζί σου. Το τούμπαλιν έχει να κάνει με την τούμπα. Όπου έχει, λέει, ωραίες κοπέλες, οι άντρες δεν είναι τόσο ωραίοι και τούμπαλιν. Θες να πεις και στην τούμπα? Αν νοείς και τούμπαλιν στην τούμπα, και στην τούμπα ισχύει αυτό, νομίζω. Η τούμπα πολύ ωραίες κοπέλες. Άντρες δεν μπορώ να πω τόσο. Έτσι. Μίνα, να ρωτήσω λίγο εσύ από πού είσαι. Από τη Δράμα. Στη Δράμα, πολύ ωραίες κοπέλες. Οι άντρες λίγο. Συγγνώμη τώρα, μάλλον η Μίνα συμφωνεί μαζί μου. Μου λέει, ναι, Μάρη, έχεις δίκιο. Ορίστε. Δεν νομίζω να θέσει υποψηφιότητα για να κατεβεί σε εκλογές, τίποτα τοπική αυτοδιοίκηση τέτοια ή Μίνα, ή για βουλευτής. Δεν βλέπω να παίρνει ψήφο από άντρα, ούτε για δείγμα. Ούτε για δείγμα. Αν τη στηρίξουμε εγώ και ο Δημήτριος, ο Αργολιδοκαναδοαθηνέζος. Γεια σου ρε τεράστια Billy Joel, τεράστια Billy, παικταρά, αλυταρά, Νέο Ιορκέζε. Μιας και προέκυψε το, έτσι, από το πουθενά το θεματάκι αυτό, όποιος θέλει και όποια θέλει μπορεί να στέλνει μέρη που, από τα οποία βγαίνουν, ας πούμε, κυρίως έχει ωραίους άντρες, όχι γυναίκες. Ή ωραίες γυναίκες, όχι άντριδοι. Έτσι, αν σωστά το έχω παρατηρήσει, Μπότζακ Χόρσμαν. Συμφωνώ, παλικάρι μου. Αφού προέκυψε το θεματάκι, έτσι, ας το σκαλίξουμε λιγάκι παραπάνω. Μου λέτε μέρη που έχετε καταγράψει ότι, ρε παιδί μου, κυρίως υπάρχουν πολύ ωραίες γυναίκες ή κυρίως πολύ ωραίες άντρες, πολύ ωραίοι άντρες. Δεν έχει τόσο ωραίες γυναίκες, σαν μέσος όρος.
να το πω σε απλά ιταλικά, το average, ας πούμε, δεν είναι τόσο σε υψηλό επίπεδο. Οκ. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise the miracle mile? Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's true. Η Μίνα ούτε για τα Γιάννη Τσάνη να κατεβεί για εκλογή υποψήφια. Θα πάρει μισή ψήφο, θα πάρει το πολύ. Και αν πάρει και μισή, το πολύ πολύ. Good morning, Ασλαμά. Καλημέρα και στον Άκο. Λέει ο George, ο περιπτεράς, ο της Χαλκιδόνας περιπτεράς, του οποίου το περίπτερο βρίσκεται στην είσοδο της Χαλκιδόνας, της περήφανης και ιστορικής κομοπόλεως της Χαλκιδόνας. Καλημέρες, Μπρόντα Ασλαμά. Καλημέρες, Νάκαρε. Καλημέρες σε όλο τον καταβλισμό από τον Κώστα, τον ψεκαστή. Να σε καλά, παικταρά μου. You could really be a Bull Brummel, baby, if you just give it half a chance. Don't waste your money on a new set of speakers. You get more mileage from a cheap pair of sneakers. Next phase, new way, dance crazy. Anyways, it's still rock and roll to me. Λοιπόν, για ποιο λόγο ήθελα να παίξει τώρα το κομμάτι, να παίξει το κομμάτι αυτό, το It's Still Rock and Roll to Me. Έχει να κάνει με το ότι έφυγε πριν από 2-3 μέρες ο Benjamin Κίου, ο 27χρονος εγγονός του Elvis Presley, ο γιος της πολύ αγαπημένης μου Λίζα Μαρή Presley και όχι μόνο δικιάς μου. Ένα παιδί που είχε πραγματικά τρομακτική και μυστηριώδη ομοιότητα με τον παππού του, με τον Elvis. Και όταν φεύγει ένας απόγονος Presley, είναι θρήνος για μένα, τόσο μα τόσο απλά. Έφυγε στα 27 του. Και θέλω, εδώ διάβαζα διάφορα για την οικογένειά τους και μου έκανε εντύπωση, δεν το ήξερα αυτό, για τους δύο γάμους το ήξερα, αλλά έχει κάνει 4-5 γάμους η Λίζα Μαρή Πρίσλεϊ. Είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Θα το πω, αφού πρώτα λίγο με βοηθήσετε στο εξής. Είχε, λέει, γενέθλια προψέ, έκλεισα 18, η ξανθιά κούκλα κόρη του Απόστολου Γκλέτσου και της Μαρίας Μαγκίνα. Η Μαρία Μαγκίνα, τι αηθοποιώσει, δεν μπορώ να φέρω στο μυαλό μου τώρα, τέλος πάντων. Μαρία Μαγκίνα, κοπέλα, δεν. Λοιπόν, να είναι καλά, να τη χαίρονται οι άνθρωποι, ο Απόστολος και η Μαρία. Είχε κάτι φωτογραφίες της, πραγματικά πανεύρω κοριτσάκι. Κάθε ευτυχία, την υγεία πάνω απ' όλα και κάθε ευτυχία να έχει το κοριτσάκι. Μέχρι εδώ όλα καλά, πάρα πολύ καλά. Όλα ονειρικά, ρόδινα, πολύ ωραία. Το πρόβλημα αρχίζει όταν ακούς το όνομα του κοριτσακίου. Βαλίσια. Συγγνώμη, Χριστό, έχεις ξανακούσει όνομα Βαλίσια? Θυμάσαι ποτέ στη ζωή σου? Βαλίσια. Εσείς, τι τρέλα είναι αυτή? Ακούω κάτι. Επώνυμοι Έλληνες δίνουν στα παιδιά τους, ειδικά στα κορίτσια, κάτι ονόματα. Είχαμε του... Αν θυμάμαι καλά, το είχα βάλει πέρσι θέμα, πρόπερσι. Τέλος, με αφορμή τα βαφτίσια. Του κρατερού του Κατσούλη, κρατερός, του κρατερού του Κατσούλη και της Κατερίνας της Καραβοκύρη. Δηλαδή, ήταν ένα όνομα, δεν το έχω ξαναματακούσει, γερόν το κοριτσάκι τους. Εδώ τώρα, Βαλίσια, το Βαλίσια πώς προκύπτει, από τι? Το ακούω, έχω γίνει 29,5, το ακούω πρώτη φορά στη ζωή μου. Δεν το έχω ξαναματακούσει, Βαλίσια. Και πότε γιορτάζει η Βαλίσια? Και τέλος πάντων, δε παιδιά, ας πούμε, ρε εσύ, τόσα ονόματα. Ελένη, Χαρίκλια, Σουλτάνα, Θέμηδα, Κυριακή, Δευτέρα, ξέρω εγώ, δηλαδή τόσα ονόματα απλά άνθρωποι. Βαλίσια. Να είναι γερό το κοριτσάκι, αλλά δεν ξέρω αν έχω κάποια Βαλίσια, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι εκεί έξω και με ακούει κάποια Βαλίσια, ας επικοινωνήσει με την εκπομπή, ρε παιδιά, να μας φωτίσει λιγάκι. 1-2-1-2. Αν ακούει κάποια Βαλίσια, να επικοινωνήσει με πρωινές εσλαμολογίες. Είτε SMS-ικά, flash, κενό, μήνυμα, αποστολή στο 19-6-19,
είτε στο Facebook του Flash Radio 99,4, είτε τηλεφωνικά 2310 540 801, να πάρει τηλέφωνο να πει καλημέρα Χρήστο, με λένε Βαλίσια, θα ήθελα να μιλήσω στον αέρα με τον Μάριο, τον Ασλαμά. Ναι, αυτά. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me. Λοιπόν, για τον Μπέντζαμι Κίου, τον 27χρονο εγγονό του Elvis Presley που έφυγε, πραγματικά μυστηριώδης θα έλεγα η ομοιότητα, πραγματικά. Εδώ πέρα τώρα είναι εντελώς τελείως τρελό η φάση με τη Λίζα Μαρή Πρίσλε, η οποία είναι, ξέρετε, είναι η κόρη της Πρισίλα, κούκλα Πρισίλα, και του Elvis, οκ. Okay. Η Λίζα Μαρή Πρίσλε, η οποία είναι και τραγουδίστρια και στιχουργός, και έχει καριέρα στην μουσική βιομηχανία τέλος πάντων και έχει κυκλοφορήσει και 3 δίσκους, είναι η μοναδική κληρονόμος περιουσίας του πατέρα της. Η μοναχοκόρη του Elvis παντρεύτηκε το 1988 με τον Ντάνι Κίου, τον πρώτο σύζυγό της, και απέκτησε 2 παιδιά, τον Μπέντζαμιν που έφυγε προψέ και την αδελφή του Ράιλι. Το ζευγάρι 6 χρόνια μετά τον γάμο του, δηλαδή το 1994, χώρισε. Πάμε τώρα. 2 μέρες μετά το επίσημο διαζύγιο της με τον Κίου, η Λίζα Μαρή παντρεύτηκε τον Μάικλ Τζάκσον. Αυτό το θυμόμουν, εντάξει, αλλά 2 μέρες μετά δεν το θυμόμουν. 2 μέρες, δεν υπάρχει αυτό. 2 μέρες μετά το επίσημο διαζύγιο τους. Δεν υπάρχει αυτό, ρε εσύ. Αλητεία, έτσι. Ενώ το 1996 κατέθεσε αίτηση διαζυγίου. Δεν βγάλαν κανένα παιδί εδώ πέρα αυτή. Να είναι μαύρο ο Elvis σε μαύρο. Χρήστο, το φαντάζεις αυτό? Elvis σε μαύρο. Δηλαδή, τρίζουν τα κόκκαλα του Elvis, μόνο που το λέω. Τρίτον, ο τρίτος, μην το πάρει κανείς ρατσιστικά, εντάξει, το Elvis, εντάξει. Ο Elvis είναι αυτός που έπρεπε για να έρθει το rock and roll στους λευκούς. Το rock and roll είναι των μαύρων, έτσι, ξεκάθαρα. Έπρεπε κάποιος όμορφος λευκός να το πάρει, να πάρει τη φλόγα και να τη μεταλαμπαδεύσει στο τεράστιο λευκό ακροατήριο. Διαφορετικά δεν θα έρχονταν, τέτοιες εποχές δηλαδή. Έτσι είναι τα πράγματα. Το έχει καταγράψει αυτό η ιστορία του rock and roll. Είπαμε, είναι άλλο το rock and roll και άλλο το rock and roll. Η διαφορά είναι τεράστια. Ο τρίτος γάμος ήρθε το 2002 που παντρεύτηκε με τον ηθοποιό. Εδώ πέρα διορθώνω, βγάζω τον ηθοποιό που παντρεύτηκε τον Nicolas Cage. Γιατί όποιος θεωρεί τον Nicolas Cage ηθοποιό είναι πάρα πολύ απλά τραγικός. Όποιος και όποια θεωρεί τον Nicolas Cage ηθοποιό είναι τραγικός. Δηλαδή ο δάσκαλος, ο δάσκαλος του ψητού που με στηρίζει στην Παπάθη 192, που ζωγραφίζει ο άνθρωπος, στα ψητά δεν υπάρχει, έτσι, είναι πιο καλός ηθοποιός από τον Nicolas Cage, ξεκάθαρα. Λοιπόν, ούτε αυτός πέτυχε, λέει, αφού διήρκεσε 2 μήνες με τον Nicolas Cage. Ρε εσύ, Λίζα Μαρή, θα μας τρελάνεις? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι αν με γνωρίσει η Λίζα Μαρή Πρίσλεϊ, άνετα κάνουμε ένα γάμο έτσι για 2-3 ώρες, τέλος πάντων. Συνέχισε όμως τις προσπάθειές της. Κλαίω. Και το 2006 παντρεύτηκε τον Michael Lockwood. Έχει κάνει να κάνει με τον εγκλισμό, με το lockdown και τέτοια. Το 2008 απέκτησαν 2 δίδυμα κορίτσια, την Finlay και την Harper. Τελικά όμως το 2016 το ζευγάρι χώρισε. Καλά, αυτό άντε, 10 χρόνια εντάξει. 10 χρόνια είναι, λέει. Εντάξει ρε παιδί μου. Okay, δεν υπάρχει. Αλλά εσύ θα με τρελάνεις, ρε Λίζα Μαρή. Άστο, αφού το βλέπεις, δεν πάει. Κάνε και έναν ακόμη τώρα να τρελαθούμε. Τέλος πάντων, έχει τον πόνο της η γυναίκα, έχει τη θλίψη της. Να αναπαύσει ο Κύριος την ψυχή του Μπέντζαμιν Κίου, που έφυγε τόσο μα τόσο νέος. Και αν δει φωτογραφίες, πραγματικά είναι τρομακτική έως μεταφυσική η ομοιότητά του με τον παππού του, τον μοναδικό, τον τεράστιο Elvis Presley. Baby blue continental, hot funk, cool punk, even if it's old junk, it's still rock and roll to me. Oh, it doesn't matter. Λοιπόν, ο Κώστας Ψεκαστής υμνεί την Χαλκιδόνα, την υμνεί λέγοντας και άντριδη
και γυναίκηδοι έχουμε ωραίους και ωραίες, σε φάση που το διαφάνει το ουράμε. Χαλκιδονάρα underground. Χαλκιδόνα, φίλε, να πω την αμαρτία μου εγώ, είχα την εντύπωση ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Συγγνώμη τώρα αν στραβώνει η Χαλκιδόνα, η οποία και στηρίζει Ασλαμά, αλλά δεν, ναι, okay, ας πούμε, δεν, ναι. Μήνυμα από τη Νέα Υόρκη, από έναν συμπατριώτη του Μπίλι του Τζόελ, τον Παναγιώτη, τον οποίο λατρεύω με το μόνο κουσούρι ότι είναι οπαδός της LFC στην Αγγλία. Καλημέρα Μάριε, ζει τώρα, είναι στη Νέα Υόρκη, στο Big Apple ο Παναγιώτης. Ο Μπίλι Τζόελ, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες συναυλίες ever στο Madison Square Garden από το 70. Έδινε σχεδόν κάθε μήνα συναυλία εκεί, έχοντας κάνει δεύτερο σπίτι το γήπεδο αυτό. Όλα αυτά προ-κορονοϊού βεβαίως, που νέκρωσε τα πάντα. Καλή συνέχεια, αδερφέ. Συγκλονιστικό στοιχείο, ομολογώ ότι δεν το ήξερα. Ότι ναι, Billy Joel και Madison, πραγματικά ούτως ή άλλως σε Νέα Υόρκη σπίτι του, έχει δώσει τρελά live, δεν σχολιάζω, ο τεράστιος Billy Joel. Αυτό το μαθαίνω τώρα. Δεν το γνώριζα. Και θα τσεκάρω, πρέπει να λες να είναι έτσι. Για να το λες να είναι έτσι. Οκ. Okay. Τόσο μα τόσο απλά. Μήνα ορφανού. Αφεντούλη. Αν σου πω τώρα γιατί μήνα τον μπέρδεψα. Για ποιο λόγο. Ναι, για το. Από τη μήνα ορφανού, ξέρεις. Που τη λατρεύω, πεθαίνω. Δεν την ξέρεις τη μήνα ορφανού. Καθόλου δεν μοιάζεται. Καθόλου. Σου αρέσει σαν γυναίκα. Γυναίκα. Εντάξει, οκ. Okay. Θέλω να είσαι αντικείμενα. Το γούστο το θεωρώ, ναι, εντάξει. Πεθαίνω. Μην ορφανού. Θέλω να τη φέρω κομπή. Θα γνωρίζει μια φίλη της. Μου λέει να στο φέρω. Να στην φέρω. Να το κανονίσουμε. Λοιπόν, Ιφηγένεια. Παράληψή μου για την παραλαβή του δώρου μου προ 2 ημερών στον μάγο της κουζίνας δάσκαλο. Για μία ακόμη φορά απόλαυσα με την παρέα μου τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτησή του. Προτείνω δάσκαλον επιφύλακτα και σε κάθε επαιτητικό λάτρη των γεύσεων. Ευχαριστώ, λέει Ιφηγένεια. Να είσαι καλά, ήδη έχεις πάει, εντάξει. Νόμιζα πως ξεχαστείς, γιατί τελειώνει αύριο το χρονικό όριο. Να είσαι καλά, Ιφηγένεια, και εσύ και η παρέα σου. Μόνο αν έχει όμορφες πατούσες να πάρει η Βαλίσια. Πως the hell το είπε στο όνομα. Βαλίσια με 2 γιώτα. Ρε εσύ Απόστολε, ρε εσύ Μαρία. Ποια είναι η Μαρία Μαγκίνα, μην να την ξέρεις. Δεν μου λέει κάτι, μα νομίζω ηθοποιός επί να είναι. Μαρία Μαγκίνα με 2 γάμα, έτσι, όχι με γάμα κάπα. Ναι, okay. Να είναι κάτι το κοριτσάκι γερό. Βαλίσια. Σε παιδιά έχω γίνει 29,5. Πρώτη φορά ακούω Βαλίσια. Ξεκάθαρα, δεν το, τι να πω, τι έχω ξανακούσει. Πρώτη φορά. Να είναι γερό και πότε γιορτάζει. Να μας το πει ο Απόστολος ο Γκλέτσος, να στείλουμε κανένα λουδάκι στο κοριτσάκι. Αυτά. Λοιπόν. Μάθε τώρα τα πάντα για το τι παίζει, τι δεν παίζει και για τον κίνδυνο που έχει ο ΠΑΟΚ να χάσει τον εψεσινό αγώνα. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, το έχει πρώτη είδηση αυτό η Μίνα Αφεντούλη, παιδιά. Τα λέμε σε λίγο. Κωνσταντίνος, το πω, χρωστάμε νηματάκια εδώ, γίνεται ψιλοχαμός λιγάκι. Βλέπω και ναι, 2-3 συμμετοχές για θέατρο και χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί είναι από άντριδη. Όσοι είναι στο θέατρο, οι γυναίκηδοι είναι εκείνες που κυριαρχούν. Εδώ είμαστε, επιστροφή στο στούντιο με Χρήστο Νάκο. Ενημερώθηκες για τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν τελευταίες ώρες στην πατρίδα μας αλλά και στο εξωτερικό από την Μίνα Αφεντούλη. Οφείλω να δώσω πολλά πολλά συγχαρητήρια και να υποκληθώ βαθιά στον καλό συνάδελφο και εντάξει οφείλω όχι δεν το έλεγα, στην Ηρακλειδέα Θωμά Καλέση, τον ακούτε εδώ πέρα στον Flash 12 με 2 τον Θωμά παιδιά ή κάνω λάθος, Χρήστο 12 με 2 είναι ο Θωμάς. 12 με 2 δεν είναι, ναι. Ακούτε Θωμά Καλέση 12 με 2 με τα τρελά μουσικά του Χαλιά για την ανάρτηση που έκανε στο Facebook ότι θα αναγκαστούν να σκοθούν μεσάνυχτα Μητσοτάκης, Χυριάκος και Αυγενάκης για να πούνε ότι για τα δελτία υγείας δεν προβλέπεται αφαίρεση βαθμών. Θεϊκό, θεϊκό σχόλιο, θεϊκό μηνυματάκι, από θεϊκό σχόλιο μάλλον από Θωμά Καλέση. Λοιπόν, ο δάσκαλος ο χορηγός πιο πολύ με γλύπτη ή ποιητή μοιάζει. Για ηθοποιός δύσκολα. Μάλλον έβαλε την τέχνη του ψητού στην καλλιτεχνία. Κωνσταντίνε, πολύ πολύ σωστό σχόλιο. Άκου να σου πω, και ο δάσκαλος και ο γιος του έχουν αισθητική. Και είναι πολύ σημαντικό στη γαστρονομία να έχεις αισθητική στα πάντα. Και φυσικά όταν είναι δουλειά σου η γαστρονομία, να την περνάς εκεί. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοια σχόλια από ακροατές, όχι από μένα, για τον χορηγό της εκπομπής, τον δάσκαλο στην Παπάφη 192, στην Κάτω Τούμπα, που ζωγραφίζει εκεί.
ζωγραφίζει στο ψητό από το 1990 και τους τελευταίους μήνες και στην καντίνα ο δάσκαλος στη Νέα Παραλία στο Μέγαρο Μουσικής, περίπου 100 μέτρα μπορεί και λιγότερο από το Μέγαρο Μουσικής, όπου κες ό,τι έτρεξες. Λοιπόν, τρεις διπλές προσκλησούλες για την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Γκόλφο», το αριστούργημα του Σπυρίδωνος Περεσιάδη, όχι του Άγγελου Σπυρίδωνα, του σκληρού στόπερ του Άρεος και της Εθνικής Ελλάδος, του Σπυρίδωνος Περεσιάδη. Αύριο είναι η πρεμιέρα, ώρα έναρξη 9 και 4, στον αύλιο χώρο της Μονής Λαζαριστών. Ένα πραγματικά υπέροχο χώρο, με προεξέχουσα στον θίασο την Δάφνη Λαμπρόγιαννη, να πω και τους άλλους τοπιούς, Δημήτρης Μορφακίδης, Χρήσο Παδημητρίου που είναι και ο σκηνοθέτης της παράστασης, Χρήσα Τουμανίδου, Θάνος Φερετζέλης, παίζουν όλους τους ρόλους, μουσική του καλού φίλου του Άλκη του Κανίδη, του leader του μυαλού και ψυχής των ΕΚΜΕΚ και πρώην Ιντιοτεκ. Σαφώς και εγώ προτιμώ Ιντιοτεκ σαν ήχο και σαν ύφος, αλλά και η ΕΚΜΕΚ μια χαρά είναι. Ακούσουμε κάτι από ΕΚΜΕΚ αργότερα. Λοιπόν, συμμετοχή για το διαγωνισμό μόνο στο Facebook του Flash 99,4. Όχι SMS-ικά, απαγορεύεται διαροπάλου. Φύγανε οι Ghost που κάποτε άκουγε ο Χρήστος Νάκος όταν άκουγε σοβαρή μουσική, τώρα ακούει αστιότητες, αλλά αυτό δεν μας νοιάζει καθόλου, μα καθόλου. Square Hammer. Λοιπόν, Δημήτρης Φούρναρης, κάνεις κασιά. Καλημέρα Μάρη και Χρήστο, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στον Τόλι τον Διπλοσάγωνο που ώρες νιώθω σαν κοπέλα του. Αφού με το που ανοίξει τα μάτια του, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να με στείλει μήνυμα, γιατί ξέρει ότι δουλεύω και είμαι ξύπνιος. Είναι ένας έρωτας αυτός, γιατί άσχημα είναι να σε γουστάρει πορωμένα ο Τόλις ο Τριπλοσάγωνος. Μήνυμα George Περιπταρά από Χαλκιδόνα, δεν τις δέχτηκαν λέει στο ξενοδοχείο καραντίνας γιατί μέναν σε Airbnb. Έπρεπε δηλαδή να υπάρχει Airbnb καραντίνας, κάμπινγκ καραντίνας, ελεύθερο κάμπινγκ καραντίνας και να κάνουμε και τζαμπτήριο καραντίνας για τις αγγλιδούλες που έτσι κι αλλιώς κοιμούνται όπου λιποθυμήσουν από τα σφινάκια πετρέλαιο που πίνουν. Το μήνυμά σου, πραγματικό αραβούργημα. Sorry που διάβασα τη λέξη στα αγγλικά, αυτή που λες από πίδι και τελειώνει σε χτίριο, αλλά... Ο Παναγιώτης έχει κάνει τρελή μελέτη, είναι απίστευτο από τη Νέα Υόρκη, σχετικά με το live του Billy Joel στο ιστορικό και θρυλικό Madison Square Garden της... παγκόσμιας αυτής πρωτεύουσας, δεν είναι πρωτεύουσα τον είπα, αλλά είναι σίγουρα στις 3-4 παγκόσμιες πρωτεύουσες, είναι μάλλον η παγκόσμια πρωτεύουσα η Νέα Υόρκη. Τώρα που το έψαξα λέει λίγο στο ίντερνετ, βρήκα πως έχει ξεπεράσει τα 100 live ο Billy Joel στο Madison Square Garden, η πρώτη φορά ήταν το 1978. Κάποιο από αυτά το έχω σίγουρα σε κυκλοφορία επίσημη, βινήλιο, συντάκι, δεν θυμάμαι. Αγαπητέ Παναγιώτη, να είσαι καλά, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την έρευνα.
Αχ, κανονικά, η Άμπα σε hard rock, αγαπημένη σου, η The Ghost. Κώστας Ψεκαστής, στην Χαλκιδόνα Μπρόντα. Θεσσαλονίκη, rock city, rock πόλη, για σήκω διώξε τα σκυλιά. Θεσσαλονίκη, rock city, rock πόλη, πάρα απ' το φως, γύρνα καρδιά. Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, σαν να μνήσει, σαν να πνέω και μεθώ. Αλλά σου ρημάζουνε τα κόκαλα. Μα η καρδιά σου φρέγγει ακόμα στο Θερμαϊκό. Θεσσαλονίκη, rock city, rock πόλη, για σήκω διώξε τα σκυλιά. Έλα ρε παιχταράδες, παιδιά, αυτό είναι επιλογή Χρήστου Νάκου, ομολογώ δεν είχα ιδέα, αίμα και ανάσα, τους καλημερίζω, κάτσε καλά, έχω ξαπλώσει τα νάσκελα κανονικά, παιχταράδες, αίμα και ανάσα, είναι επιλογή, το πέταξε ο Χρήστος Νάκος κανονικά, άστο να παίζει Χρήστο, Σαλονίκη, Rock City έτσι να πούμε. Τι μου στέλνεις ρε Μιχάλη, από Χαλκίδα. Πόσο μπροστά λέει, πόσο μπροστά, πραγματικά. Την εικόνα την παλιά την ξέρω, την έχω. Δεν θυμάμαι ονόματα των παικτών. Αρχές 70's φάση, στο έδαφος δύο ποδοσφαιριστές Άγγλοι, Βρετανοί αντίπαλοι, φιλιούνται στο στόμα κανονικά. Το εν λόγω γεγονός είχε φτάσει τότε μέχρι το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Και δεξιά η αναπαράσταση μετά από πολλά πολλά χρόνια με τους ίδιους πρωταγωνιστές και τους δείχνει γερασμένους, πρέπει να είναι φάση το τελευταία πενταετία, στο ίδιο σκηνικό με τα κασκόλ, το ένα Sheffield United ή κάνω λάθος, τέλος πάντων τα φιλιούνται στο στόμα σήμερα, πρέπει να είναι ας πούμε 70 βάλε ετών, 72, 75 μπορεί και παραπάνω. Ναι, εντάξει ρε εσύ, Βρετανίλα τώρα, μην το ψάχνεις Μιχάλη, κανονικά Βρετανίλα. Δημήτριος, Μάριε Δεύρο έξω, θα μας πνίξει το κύμα λέει. Πόσο λαζονικό είναι Μάριε ο Δημήτριος. Είναι σε κάθε διαφήμιση θεατρικού έργου να ακούς τον τίτλο και αντί για μια περιγραφή της υπόθεσης να σου πετάνε 20 ονόματα ηθοποιών, σε λίγο θα βγάλουν και τον τίτλο και θα λένε έλα να δεις τους στάδιο ηθοποιούς. Το σχόλιο σου είναι θεϊκό. Το σχόλιο σου είναι θεϊκό. Στους διαγωνισμούς, να ξέρεις, το έχω παρατηρήσει εγώ, είναι απλά εύκολο. Ο μέσος θεατής δεν πάει για το έργο, δυστυχώς. Δυστυχώς. Δηλαδή, αν το ίδιο έργο ήταν με 5 τηλεοπτικούς, σε εισαγωγικά, ηθοποιούς, καταλαβαίνεις τι εννοώ, θα είχε πενταπλάσια συμμετοχή. Απλά πραγματάκια. Γι' αυτό και πολύ στα πρόμο για τις προσκλήσεις εστιάζει. Εγώ όμως πάντα λέω για το έργο, λέω για το σκηνοθέτη, λέω πάντα. Απλά επηρεάζει πάρα πολύ, το καταλαβαίνεις και μόνος σου, το να είναι δημοφιλής γνωστή ηθοποιή. Γι' αυτό και πολλές παραστάσεις με τοπικούς θεάσους που έχει πάρα πάρα πολύ καλούς η Θεσσαλονίκη, όταν δίνω προσκλήσεις έχει συμμετοχή ας πούμε 2, 3, 5 στο ίδιο έργο. Αν είναι, ας πούμε, τηλεοπτική ηθοποιή, ξέρω, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Πέτρος Φιλιππίδης, Γεράσιμος Γενατάς,
θα έχει δεκαπλάσια συμμετοχή. Κανονικά. Δυστυχώς έτσι είναι. Στο θέατρο πας για το έργο, δεν πας για τον ηθοποιό, αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, Μάρη, έχεις πολύ πολύ καιρό να φανείς. Μάρη, υπάρχει μια παροιμία λέει, που λέει «Όπου δεις φίδι και βλάχο, πήγαινε από τη μεριά του φιδιού». Χι. Τι λες ρε. Δεν την ήξερα την παροιμία αυτή. «Όπου δεις φίδι και βλάχο, πήγαινε από τη μεριά του φιδιού». Και όλα τα λεφτά το κλείσιμο το χι. Ναι, είναι που λένε πονηρός ο βλάχος. Είναι βέβαια η βλάχη. Ναι. Καλημερίζω Μέτσοβο, κεφαλοχώρη τεράστιο, πρωτεύουσα νομίζω του βλάχικου πληθυσμού. Όπου και εκεί ξέρω έχω fanatics να πούμε και από τις βραδινές ασλαμολογίες, αλλά και στις πρωινές κάποιοι. Και ειδικά το ζαχαροπλαστείο, το ξεχνάω. Που ο γιος του παίζει και μπάλα στη Γάμα Εθνική. Το ξεχνάω τώρα τον παλίκαρο και με το γιο του. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Με τα πολύ πολύ ωραία γλυκάκια. Το έχω συνδέσει και με μια πολύ ευχάριστη στιγμή. Εκείνο το ζαχαροπλαστείο. Είδα εκεί πέρα το Liverpool Real Madrid. Που μπαίνει ο Μπέρ και κάνει καλαμπούρι. Οκ. Ενδελέχεια. Δεν είμαι αυτός που θες. Το βίντεο κλιπ, ναι. Καλημέρα στον προαγωγό. Άντε, καλημέρα και στην Μίνα και στον Χρήστο. Από τον Τζόρτζ, από την ιστορική και περήφανη Κηφισιά, από τα Βουπού της Αθήνας. Λοιπόν, μένουν παιδιά 25 λεπτουδάκια. Πάμε σε μπρεϊκάκι. Τρεις διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της Γκόλφο αύριο το βράδυ με την σφραγίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος σε σκηνοθεσία Χρήσου Παδημητρίου στον αύλιο χώρο της Μονής Λαζαριστών. 9 και 4 η έναρξη. Τρεις διπλές προσκλησούλες. Αλήτινάκο, θάβεις τα ελληνόφωνα ροκ συγκροτήματα. Φύγε από τη ζωή μας. Δεν σε θέλουμε. Πάνε στους ψυχή να πούμε. Αχ, αδέρφια, ρε, τι γίνεται. Παιδιά, τι έγινε. Μαζεμένοι 3-4 Κωνσταντίνοι για το θέατρο. Τι ραντεβού είχατε. Λοιπόν, στην Χαλκιδόνα, λέει ο Τζόρτζο Περιπτεράς, ειδικά στις κάτω των 30. Το ποσοστό ωραίων γυναικών είναι τεράστιο. Οκ, λοιπόν, βρήκα τι θα κάνω σήμερα μετά την φυγή μου από το κτίριο, από το ραδιομέγαρο του Flash 99,4. Πάω Χαλκιδόνα. Αν θέλει και ο Νάκος, ζητάμε μια ειδική άδεια και έρχεται μαζί μου. Φεύγει τώρα, τελειώνουμε. 9, άντε το πολύ πολύ βγάζει και τη μήνα, 9 με 10 και φεύγουμε. Πάμε Χαλκιδόνα, τέλος, γουστάρω. Γεια σου ρε Τζόρτζ Περιπτερά. Άρα για άντρες και ένα σχόλιο κάτι. Δεν σας βλέπω καλά, δεν κάνεις κανένα σχόλιο. Παιδιά, μένουν 15 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι αρκετά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσει μία από τις τρεις διπλές προσκλησούλες για την πρεμιέρα αύριο βράδυ 9 και 4 στον αύλιο χώρο της Μονής Αριστών της Παραστασάρας Γκόλφο. Έτσι, το αριστούργημα, κλασικό έπος πλέον της ελληνικής δραματουργίας του Σπυρίδωνος Περισσιάδη. Η ελληνική απάντηση στον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα. Το στέλνουμε δηλαδή κανονικά παραθέρηση τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα. Έχει και τέτοιο σε λίγο εσύ Χρήστο έτοιμο από ΕΚΜΕΚ. Το γίνομαι άνεμος να πούμε για τον Άλκη τον Κανίδη που έχει γράψει τη μουσική. Δεν έχει καμία σχέση με τη φάση τη μουσική τώρα με τους ΕΚΜΕΚ. Απλά ο Άλκης είναι στους ΕΚΜΕΚ, γι' αυτό και το λέω. Εντάξει. Γίνομαι αέρας, ναι. Εγώ τι είπα, γίνομαι άνεμος. Ναι, γίνομαι αέρας, ναι. Μπράβο, μπράβο, το ξέχασα. Ζητώ συγγνώμη εγώ. Τον Τάσο να τον αγαπάς. Κλείς το χαλί λιγάκι, ρε, να δραματουργήσω λίγο. Κλείς το χαλί λιγάκι. Τον Τάσο να τον αγαπάς όπως τον αγαπούσα. Και αν δεν μπορείς, δεν δύνασαι, δεν φτάνει η καρδιά σου, σχίσε τα στήθη μου αυτά. Πάρε την δική μου. Κι όμως αυτός που ακούτε δεν έγινε ηθοποιός. Και έχει γίνει ο Τσιμιτσέλης. Γιατί κάνεις έτσι Νάκο, ηρωνεύεσαι τώρα εμένα ή για τον Τσιμιτσέλη, να ξέρω. Α, νόμισα μήπως για εμένα, για να ξέρω τι, πώς να αντιδράσω. Αυτά παιδιά, πώς να μην νιώθω αδικημένος, πώς να με πνίγει τάδκο. Αχ, τα κοίταξα Δημήτριε. Να ξέρω, λέει, πες την υπόθεση να ξέρω τι θα δω. Ναι. Για την Γκόλφο είναι γνωστά, ρε παιδιά. Η Γκόλφο λατρεύει τον Τάσο. Υπάρχει όμως η άλλη πλούσια αυτή, τον παίρνει. Η Γκόλφο αυτοκτονεί, παίρνει δηλητήριο.
γίνεται σκηνικό παρεξήγηση. Θα τα πω ξανά, μα να. Την Γκολ Φένερ, παιδιά, πιο γνωστό και από το τέτοιο είναι. Γενικά το πα, εσύ ξέρω, κατάλαβα τι εννοεί. Κωνσταντίνο μπαίνει κανονικά για κλήρωση. Κι άλλο Κωνσταντίνο για κλήρωση. Καλό καλοκαίρι να έχουμε Μάρια. Δεν το βλέπω, ρε Κωνσταντίνε. Δηλαδή τώρα αυτό είναι τι καλοκαίρι, με δροσιά, με τέτοια. Τι να πω, ρε. Πιο καλό. Θα το βάλω θέμα αύριο, άστο. Μην το κάψω τώρα, γιατί δεν. Δημήτρη, είσαι ο Πορφυρός, ρε σκύλε. Καλημέρα, Μάριο, Πορφυρός. Ο Πορφυρός από τις βραδινές. Το βράδυ κανονικά έτσι, 9.30 με 11, βραδινές ασλαμολογίες από το νέο χώρο, στον οποίο πήγαμε ψε. Είχε κόσμο από τη Λογοθέτου όλη μέχρι κάτω τη Σοφούλη. Πρέπει να είχε 300 άτομα, δεν κάνω πλάκα. Ευχαριστούμε όλοι στη Μαρμίτα για την τρελή συμμετοχή. Μαρμίτα κάτω Παύλα Sports, πλατφόρμα Twitch και στο YouTube φάση. Απολαμβάνετε βραδινές ασλαμολογίες. 9.30 με 11 απόψε θα έχω show, θα έχουμε θεματάκια. Θα δούμε και ό,τι άλλο προκύψει από τα δικά σας μηνύματα και θέματα. Ο Φούρναρης, ο έτερος καλλιτέχνης, σε εισαγωγικά, θέλει να γίνει ηθοποιός και δεν τον αφήνει η μοίρα. Γεννημένος για την θεατρική σκηνή της Ανίτας. Ξέπεσε στον κινούμενο θίασο της Μαρμίτας. Άδικη ζωή. Κωνσταντίνε, είσαι σε δαιμονιώδη φόρμα, αλλά και μπιτζάμα τους τελευταίους 2-3, 5-6-7-8 μήνες. Ο Τζόρτζ ζήτησε ενδελέχεια και δεν είμαι αυτός που θες και εμείς το ρίχνουμε, γιατί κολλάει γενικά στη φάση. Κολλάει στο πρωινό. Παιδιά, ειλικρινά, δεν ξέρω το κομμάτι αυτό που το ακούω. Θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ για ψώνια. Σοβαρά. Έχει φάση, το έχω βάλει στο σπίτι κανονικά. Έχω βάλει να παίξει το άλμπουμ όλο. Αυτό είναι από το Βουτιά που ψηλά, αν θυμάμαι καλά. Αγαπημένη ενδελέχεια. Και υπέροχο στιχουργό ο Δημήτρη ο Μητσοτάκη. Ουδεμία συγγένεια με το Μητσοτακέι και το πτώ του πολιτικού. Είμαι σπίτι αραχτό. Μπαίνει το κομμάτι αυτό. Κατευθείαν ντύνομαι, χτενίζομαι και βάζω κολόνια και πάω στο σούπερ μάρκετ για ψώνια. Δεν ξέρω, το κομμάτι αυτό με οθεί κανονικά να πάω για ψώνια. Λοιπόν, Δημήτριε, στέλνεις ένα μήνυμα απίστευτα σκληρό. Θα το διαβάσω, επειδή διαβάζεται. Αν το διάβαζα αυτό, αν το έστελνες σε αθλητικό ραδιόφωνο, πιστεύω θα ερχόταν να σε βρούνε περίπου 3.500 παόκια. Το διαβάζω εδώ με την ελπίδα ότι δεν θα έρθουν να σε βρούνε πάνω από 50. Εγώ, λέει ο Δημήτριος, το περσινό πρωτάθλημα, όχι το χτεσινό μάτς, θέλω να χάσει ο ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται μία μικρομεσαία διαχρονικά σκανδαλωδώς ευνομούμενη, θες να πεις ευνοούμενη, σε πιάνω εδώ, κράζεις τη μήνα παραπάνω για το θετικό κρούσμα που βρέθηκε, αλλά θα σε κράξω εγώ εδώ τώρα. Σκανδαλωδώς ευνομούμενη. Θες να πεις ευνοούμενη. Και κλαίουσα παραπονούμενη επαρχιακή ομάδα να μπει στην ίδια κατηγορία με τον Παναθηναϊκό του 64 του Μπόμπεκ που πήρε αίτητο στο πρωτάθλημα. Έχεις ρίξει κάτω 500 γάντια. Περιμένω οι φίλοι μου οι παοκτσίδες να σηκώσουν τουλάχιστον τα μισά. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι, καλή τύχη.
Δημήτρης Φούρναρης απαντάει στον Κωνσταντίνο, ο οποίος τον ψιλοκυνηγάει γλυκά τελευταίες 10-15 μέρες. Έχω αυτή την αίσθηση, την αμυδρά. Είναι αμυδρά, αλλά την έχω, να μην το πω. Το ότι είναι αμυδρά δεν έχει. Χαχαχα, θα ήθελα να παίξω μια παράσταση, λέει, και να κάνω τον κακό δολοφόνο. Παρένθεση, υπάρχει κακό σε ερώτημα, δηλαδή. Λέω, καλά, δεν θα πει, μπορεί να, να δολοφονήσει για καλό λόγο. Το πρώτο μου θύμα, λέει, θα ήταν ο Κωνσταντίνος. Άιντε, είδες ρε, σου έδωσα, λέει, και σένα ρολάρα. Καλημέρα Δημήτριε, τι λέει, καμιά φανουρόπιτα θα φάμε. Δεν είμαι αυτός που θες. Με το που τελειώνει στα καπάκια, Δημήτριος δικαιολογείται για το ευνομούμενη, εμφυλοχώρησε ένα μη. Εμφυλοχώρησε ένα μη. Έλα ρε σκύλε. Δεν τολμάει από τα χίλια να βγει. Δεν θα με πια κοινό το τρένο που προσμένουν. Αλλά κανείς δεν ξέρει πότε θα φανεί. Ούτε η αγάπη που δεν βρήκε ερωτευμένους. Και αν η πλήρωτη γυρνάει και θρυνεί. Θα γίνω άνεμος, θα γίνω αέρα. Αχ, καλημέρα Άλκη, καλημέρα ΕΚΜΕΚ. Να είστε καλά ρε παιδιά. Άλκης Χανής έχει γράψει τη μουσική για την παράσταση Γκόλφο. Καλημερίζω την Χρύσα, η οποία μπαίνει για την παράσταση. Να είσαι καλά Χρύσα, καλή τύχη στην κλήρωση. Δεν νομίζω να χρωστάω άλλο μηνυματάκι από τη. Να δούμε λίγο τις γιορτές τι είναι σήμερα. Να δούμε καμιά διακοπή ρεύματος νερού, κάτι αυτά που γουστάρω, με φτιάχνουν, με πιάνει κακία το μίσος μετά τις 10 παρατέρατο και... Αχ, έξαλλος ο Σαββίδης για το φιάσκο με τα δελτία υγείας παικτών του ΠΑΟΚ. Δεν θα είναι ρε ο άνθρωπος, δεν θα τρελαθεί. Επικοινώνησε, λέει, με τους συνεργάτες του και ζήτησε να ξεκινήσουν άμεσα ενέργειες ώστε να αποδοθούν ευθύνες για την αμέλεια που επέδειξαν οι αρμόδιοι. Σε έξαλλη κατάσταση, ενεξάλλω θα το πω εγώ με μία λέξη, ενεξάλλω με δύο μάλλον, γιατί να πεις σε έξαλλη κατάσταση, ενεξάλλω και τελείωσε. Ήταν ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης όταν ενημερώθηκε για το θέμα των αθεώρητων δελτίων υγείας 12 παικτών της ομάδας από τους συνεργάτες του, που δίνει το δικαίωμα στην ΑΕΚ να προβεί σε ένσταση κατά της κύρωσης χθεσινού αγώνα. Εάν αυτό συμβεί, ο δικέφαρος κινδυνεύει να χάσει το μάτς με 3-0 στα χαρτιά, αλλά και να του επιβληθεί ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών. Σύμφωνα με το sportsdna.gr, ο Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδης επικοινώνησε με τους συνεργάτες του και ζήτησε να ξεκινήσουν άμεσα ενέργειες ώστε να αποδοθούν ευθύνες για την αμέλεια που επέδειξαν οι αρμόδιοι για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ανεξάρτητα από το αν η ΑΕΚ καταθέσει ένσταση ή όχι. Νομίζω ότι οι Αμερικάνοι έχουν την έκφραση heads will roll. Δεν το μεταφράζω, αλλά η φάση με τον Ιβάν τώρα πρέπει να είναι heads will roll. Από τα τείχη που με κλείσανε θα βγω. Θα γίνω αντίλαλος, θα γίνω γελιό. Κι όσο κι αν θέλουν να με ζωπάσουν, εγώ θα ακουστώ. Λοιπόν, αθλητικό ραδιόφωνο δεν είμαστε, αλλά ο Κώστας ο ψεκαστής, ο παδός του ΠΑΟΚ, σηκώνει το γάντι που πέταξε ο Δημήτριος και λέει: Τράκη, προσκύνα τη Χούντα για το Γουέμπλεϊ, προσκύνα την 13 που σε έφτασε σήμερα να μην σε υπολογίζει κανένας και μην ξεχνάς ότι το ποδόσφαιρο εσείς το καταστρέψατε πριν τον Ολυμπιακό. Λέει Γαύρο, αλλά εγώ το διαβάζω Ολυμπιακό. Λοιπόν, αυτό που τελειώνουν τα κομμάτια πάνω που τελειώνει στη φράση, ρε φίλε, δηλαδή πώς γίνεται. Δηλαδή, αυτό να το κάνουμε, μου πει τώρα ο Χρήστος, πάρε 500 ευρώ και κάνε το ρε παιδί μου, 10 φορές να προσπαθήσω, δεν μπορεί να γίνει. Απίστευτο. Τζόρτζ Περιπτεράς, είστε εκεί. Η Χαλκιδόνα κρατά ψηλά τη σημαία του ΠΑΟΚ στην εκπομπή. Αν δεν υπήρχε η Χαλκιδόνα, καμία απάντηση. Ο Φούρναρης μόνο κάνει χαβαλέ. Ντεμέκ Παοκτσής και Σταυρούπολη και τέτοια. Χαβαλέ κάνει με τον Κωνσταντίνο. Κουτσοπολιά για ηθοποιές και για τέτοια. Θα έπρεπε να ξέρει το παιδί, λέει,
ο Παναθηναϊκός, λέει Βάζελος, αλλά εγώ το λέω Παναθηναϊκός, πως η ιστορία κανενός σωματείου δεν σταματάει να γράφεται, συνεχίζει να γράφεται καθημερινά. Μπορεί απλά να δει τους τίτλους της ομάδας του από τότε που βλέπει μπάλα ή ας απομονώσει την τελευταία 20ετία που είναι αυτή που διαμορφώνει τη σημερινή κατάσταση. 20ετία, όχι τριετία, να μας πει ποια είναι δεύτερη ομάδα σε τίτλους. Δεν θα πάει πουθενά. Δεν θα με πιάνει συνεφάκι φοβισμένο που όλο τρέμει να μην γίνει αστραφή. Λοιπόν, και τελευταίο μήνυμα Πορφυρός. Ποιο τραγούδι Μάρι έπαιζε, λέει τώρα, αυτό ποιο είναι? Κάτσε, ένα-ένα. Έπαιζαν ενδελέχεια το «Δεν είμαι αυτός που θες», αν νοείς αυτό. Και τώρα αυτό που ακούμε και πάλι είναι η εκμεξ στο «Γίνομαι αέρας». Έτσι. Από το πολύ πολύ ωραίο αλμπουμάκι, το ξεχνάω το αυτό, δεν έχει τον τίτλο αυτό, νομίζω. Γαλάζιο, εξώφυλλο, πανέμορφο. Πολύ ωραίο άλμπουμ αυτό. Βρήκε ο Άλκης τα πατήματά του πάνω στους εκμεξ, γιατί πρώτα είχαν τους Idiotech που ήταν οι Idiotech κάτι σαν ξύλινα σπαθιά. Μ' άρεσαν εμένα οι Idiotech. Αδείξαν τον εαυτό τους και τους αδείξε και ο κόσμος, θεωρώ. Λοιπόν, η διαφορά μας μικρή είναι ότι εμείς γίναμε ΠΑΟΚ για τον λαό του, με τα καλά και τα στραβά που έχει. Εσύ για τίτλους πριν 20 χρόνια που πήρες και τώρα σε κάνουν χαβαλέ παντού, παιχτικά και οπαδικά. Τι λέει, νοσερέο. Sorry, Μπρόντα Σλαμά, αποφεύγω να κοντράρω, λέει, για ομάδες. Το ξέρω, ρε Κώστα. Δεν πήγε. Εγώ θέλω, ζω για τέτοια, ρε, εσύ. Πολύ καιρό είχαμε να κάνουμε τέτοια κόντρα στην εκπομπή. Μα εγώ χαίρομαι, μακάρι να μαλώνετε με τον Δημήτριο, εγώ μεταξύ σας. Εγώ θέλω να μαλώνετε αναμεταξύ σας, για να κάνω εγώ νούμερα. Όταν μαλώνετε εσείς αναμεταξύ σας, εγώ κάνω νούμεράκια. Οχ. Κλείνω με αυτό. Δημήτριος, πες στον ψεκασμένο, ηρωνεύεσαι τον ψεκαστή, αύριο το πρωί, Κώστα ψεκαστή, θέλω απάντηση σκληρή στον Αργολίδο Καναδό Αθηνέζο, ότι για να πάμε Wembley αποκλείσαμε την κυπελούχο κυπελούχων της περασμένης χρονιάς και την προαθλήτρια Αγγλίας Everton. Σύν ότι η Χούντα μας έδιωξε τον τεράστιο προπονητή Μπόμπεκ το 67, ο οποίος ξανάρθε στον Ολυμπιακό το 69 και στο παιχνίδι με τον Αστέρα είχαν δοκάρι προς το τέλος του αγώνα. Άντε, άντε με τον κάθε ψεκασμένο. Α! Θέλει να απαντήσει και ο Νάκος, αλλά ποδοσφαιρικά χωλένει. Σου λέει πώς να απαντήσω τώρα. Νικητές για γκόλφο. Δημήτρης Νουβάκης. Κωνσταντίνος Τερζίδης. Κωνσταντίνος Θεολόγου. Γράφεται ιστορία στο Ευρωπαϊκό Ραδιόφωνο. Είναι η πρώτη φορά από ό,τι με ενημερώνουν που στο Ευρωπαϊκό Ραδιόφωνο κερδίζουν προσκλήσεις για την ίδια παράσταση δύο Κωνσταντίνοι. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Δημήτρης Νουβάκης, Κωνσταντίνος Τερζίδης, Κωνσταντίνος Θεολόγου. Παιδιά, η παράσταση είναι αύριο 9 και 4, έτσι, στις Μονές Ζαριστών. Να είστε εκεί κανένα 20 λεπτό με μισάωρο νωρίτερα, γιατί θα γίνεται θερμομέτρηση και τέτοια. Και θα έχει νταραβέρι, έτσι. Διευκρίνηση Δημήτριου. Χαβαλέ κάνω, ελπίζω και εσείς. Να είσαι καλά, Δημήτρη, εννοείται εσείς. Μια οικογένεια, είμαστε όλοι μαζί βλαμμένοι. Εντάξει. Ακολουθεί Μίνα Φεντούλη. Μίνα Τιούντε εδώ, στον Flash Radio της καρδιάς σου. Ευχαριστώ Χρήστο Νάκο για ό,τι έκανε. Αδέρφια, keep on rocking. Τα λέμε το βράδυ 9.30 διαδικτυακά. Μαρμίτα κάτω, Παύλα Sports. Και με το καλό αύριο το πρωί Παρασκευή, εδώ στον Flash Radio με πρωινές ασλαμολογίες.